Ιωάννου. Είμαστε στη σελίδα 1090 και στο κεφάλαιο σίγμα ταφ, στο 6 κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1090, 6 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και είδον ότε ίνιξε το αρνίον μία εκ των σφραγίδων και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος λευκός. Και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον και δόθη σε αυτόν στέφανος και εξήλθε νικών και διανανικήσει. Και ότε ίνιξε την δευτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερο ζώον λέγον έρχου και βλέπε. Και εξήλθεν άλλος ύπος κόκκινος και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνην από της γης και να σφάξωσιν αλλήλους και δόθη σε αυτούς μάχεραν μεγάλην. Και ότε ίνιξε την τρίτη σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος μέλας και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρή αυτού και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν μία χήνιξ σίτου δια εν δινάριον και τρεις χήνικες κριθείς δια εν δινάριον και το έλεον και τον ίνον μη βλάψεις. Και ότε ίνιξα τη σφραγίδα την τετάρτη, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσα έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος οχρός και ο καθήμενος επάνω αυτού ονομάζεται θάνατος και άδης. Και ο άδης οικολούθη με ταυτού και δόθη σε αυτούς εξουσίαν επί το τέταρτον της γης να θανατώσωσιν με ρομφέαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης. Και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τα ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν την οποία νίχων. Και έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες «Έως πότε ο δέσποτα Άγιε και αληθινέ δε γκρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης» και δόθησαν εις έκαστον στο λέλευκέ και ερέθη προς αυτούς να αναπαυθώσιν αίτιο λίγων καιρών έως σου συμπληρωθώσει και οι σύντουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φωνευθώσουν ως και αυτοί. Αμήν. Ήρθε πια η ώρα, έτσι πως ο Θεός έδειγνε στον Ιωάννη τα μέλλοντα να συμβώσει με τα ταύτα, ήρθε η ώρα το αρνίον των εσφαγμένων, το μόνο άξιο να ανοίξει το βιβλίο το οποίο ήταν σφραγισμένο, ο πάπυρος που ήταν σφραγισμένος, γραμμένος μέσω και έξω με τις πληγές και σφραγισμένος με 7 σφραγίδες. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως είδαμε την περασμένη φορά, όπου ήταν ο θρόνος του Θεού και γύρω από το θρόνο εκάθιντο 4 ζώα, 4 ουράνιες υπάρξεις και 24 πρεσβύτεροι, άνθρωποι για πρώτη φορά στον ουρανό, καθώς πρωτότοκος των νεκρών ήταν ο Χριστός και ο μόνος άνθρωπος που ευρίσκεται μέχρι εκείνη τη στιγμή στον ουρανό, ήταν ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Τώρα και αυτό αποτελεί βασική απόδειξη ότι έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί στον ουρανό λοιπόν 24 πρεσβύτεροι ήταν κύκλο του θρόνου του Θεού και μάλιστα κάποια στιγμή εφανερώθη αυτό το βιβλίο το εσφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Ο Ιωάννης έκλαιγε γιατί δεν υπήρχε κανείς άξιος να το ανοίξει και ένας εκ των πρεσβυτέρων του είπε μην κλαις, ευρέθη το αρνίον των εσφαγμένων. Όταν πήρε στα χέρια του το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες το αρνίον των εσφαγμένων που είναι ο Ιησούς Χριστός και ήταν σαν λέον εκ της φυλής του Ιούδα για να κάνει κρίση και αρνίον εσφαγμένων για να κάνει έλεος και σωτηρία. Όταν ευρέθη τότε τα ζώα άρχιζαν να δοξάζουν το Θεό. Οι πρεσβύτεροι άρχισαν να δοξάζουν όλοι μαζί το Θεό, οι 24, για πρώτη φορά δοξαζότανε στο Θεό, στον ουρανό, Υιός ανθρώπου, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Στη συνέχεια όλοι οι άγγελοι, μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, εδόξαζαν και υμνούσαν το αρνίον. Οι πρεσβύτεροι έλεγαν «Είσαι άξιος να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και μας συγχώρασες εις τον Θεόν δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους».
και οι άγγελοι έκραζαν «Άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον, λαλάβει την δύναμη των πλούτων και τη σοφία και την ισχύ και την τιμή και την ευλογία». Και αυτή η χοροδία ολοκληρώνεται, καθώς παν κτίσμα, το οποίο είναι εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης, όσα είναι εν τη θαλάσσια και πάντα τα εν αυτής, παν κτίσμα, δόξαζε τον Θεόν, λέγοντας «Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον, έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος τους αιώνας των αιώνων». Μία μοναδική στιγμή, όπου στον ουρανό συγκεντρωμένη η ανεστημένη Εκκλησία πια του Χριστού, κύκλο του θρόνου του Θεού, μαζί με το πλήθος των αγγέλων, δόξαζαν έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν, που καθόταν στο θρόνο του παντοδυνάμου Θεού του Παντοκράτορα. Και όλα τα χτίσματα που μπορούσαν να δώσουν δόξα εις το Θεό, στον ουρανό, στη γη, υποκάτω της γης και στη θάλασσα, εδόξαζαν και αυτοί με μια φωνή. Το αρνίον το εσφαγμένο, στο οποίο εδόθη εξουσία να φέρει τις κρίσεις επάνω στην ανθρωπότητα, όλους αυτούς που αρνήθηκαν το λόγο της αλήθειας, τον Ιησού Χριστόν, και δεν έλαβαν μέρος στη θαυμαστή αυτή επαγγελία του Θεού στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και έτσι λοιπόν τώρα ήρθε προφητικά να μας φανερώσει ο Λόγος του Θεού αυτό που θα γίνει μετά ταύτα, δηλαδή μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. «Και είδον», λέει ο Ιωάννης, ο προφήτης, ο Ευαγγελιστής, «ότι ίνιξε το αρνίον μία εκ των σφραγίδων και ήκουσα ένα εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής, έρχου και βλέπε, έρχου και βλέπε». Ένα λοιπόν εκ των ζώων φώναξε τον Ιωάννη, καθώς έβλεπε προφητικά αυτό που θα συμβεί μετά ταύτα, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, έβλεπε να κρατάει στα χέρια του το αρνίον το εσφαγμένον, τη μία σφραγίδα την οποία άνοιξε. Και είδε, καθώς άνοιξε η πρώτη σφραγίδα, είδε αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, μέλη να γίνει μετά ταύτα, είδε προφητικά με αποκάλυψη Κυρίου ο Ιωάννης έναν ύπον λευκών, και ο καθήμενος επ' αυτών είχε τόξον, και δόθη σε αυτόν στέφανος και εξήλθεν εικόν και διανανικήσει. Εδώ υπάρχουν δύο απόψεις για το ποιος είναι αυτός ο λευκός οίκος. Η πρώτη άποψη είναι ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Η δεύτερη άποψη είναι ότι είναι ο Αντίχριστος. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση, αν και θα μπορούσαμε να έχουμε γνώμη, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα επιχειρήματα των δύο αυτών απόψεων. Αρχίζω από το δεύτερο, ότι είναι ο Αντίχριστος, που έχει μια λογική, γιατί αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος με όλη την εξουσία, καθώς είναι γραμμένο στον Δανιήλ τον προφήτη που λέγει ότι εν τις εσχάτες κυρίς της βασιλείας αυτών, ποιον αυτών, των τεσσάρων επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες, και η στιγμή που οι ανομίες θα φτάσουν στο πλήρες, αλλά όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού πλήρες, εννοεί πλήρες, είναι η επόμενη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας, όπου δεν θα υπάρχει ούτε ένας Άγιος ως εκείνη τη στιγμή, γιατί όλοι θα έχουν λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν οι ανομίες φτάσουν εις το πλήρες, τότε θα εγερθεί η βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας και λοιπά, και περιγράφει τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου. Σε αυτή λοιπόν την θεολογική άποψη, ο λευκός ύπος και ο καβαλάρης του είναι ο Αντίχριστος, έχει στα χέρια του τόξο, καθώς είναι γεγραμμένο να σηκώνουμε την ασπίδα της πίστεως για να σβήνουμε τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Εδόθη σε αυτόν στέφανος, αλλά για να καταλάβουμε τη διαφορά θα πρέπει να πάμε στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, όταν κάνει την εμφάνισή του πραγματικά ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, στη σελίδα 1096 και στο 14 εδάφιο, πώς περιγράφει
ο Λόγος του Θεού των Ιησούν Χριστών και είδων, 14 εδάφιο γιώτα δέλτα κεφάλαιο, και είδων και ειδού νεφέλη λευκή και επί της νεφέλης εκάθητο της όμοιος μεν ιών ανθρώπου, έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον αλλά χρυσούν και εν τη χειρή αυτού δρέπανον κοπτερών. Πάντοτε ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται με στέφανον δόξης, στέφανον χρυσούν, στέφανον με διαδήματα, στέφανον δόξης. Αυτό το πρόσωπο φέρει απλώς στέφανο, στεφανωμένο από τους ανθρώπους, οι οποίοι του έδωσαν και την εξουσία να γίνει άρχον της βασιλείας του, της Ευρώπης, καθώς νομίζουμε. Και εν τέλει εξήλθε νικών και διανανικήσει. Ο Ιησούς Χριστός όμως λέγει, εγώ ενίκησα και εσείς θέλετε νικήσει. Δεν εξήλθε και δεν εξέρχεται στην εφταετία του Αντίχριστου νικών για να νικήσει. Αντίθετα μάλιστα, όταν επεκαλύφθη παγκόσμιος ηγέτης ο Αντίχριστος, λέγει στο Ιώτα Γάμα και στο 7 εδάφιο, ο Λόγος του Θεού, και εδόθη εις αυτόν τον Αντίχριστο να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Και δόθη σε αυτόν εξουσία επί πάσαν φυλήν, γλώσσαν και έθνος. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τα επιχειρήματα αυτά, έχει και είναι ο Λευκός Οίκος, είναι ο Αντίχριστος και έχει μια λογική, γιατί θα πρέπει να είναι η αποκάλυψη του Αντιχρίστου αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου από εκεί και πέρα εκδηλώνεται η οργή του Θεού, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Σύμφωνα με τη δεύτερη θεολογική άποψη, ότι είναι ο Λόγος του Θεού Ιησούς Χριστός, αυτό στηρίζεται στο επιχείρημα ότι είναι υπέας σε ύπον λευκών. Και στον ύπο των λευκών εμφανίζεται στο Λόγο του Θεού πάντοτε ο Ιησούς Χριστός, όπως το γράφει στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, στη Δευτέρα Παρουσία. Διαβάζω από το Ιώτα Θήτα 11, και είδων των ουρανών ανεωγμένων, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, 1099 σελίδα, Ιώτα Θήτα 11, και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Τώρα, όπτι και απ' τα δύο είναι, αμάς δεν μας παίζει τόσο πολύ ρόλο. Άλλωστε, η Αποκάλυψη δεν είναι ένα βιβλίο στο οποίο μπορούμε να δίνουμε ερμηνείες άφοβα. Η Αποκάλυψη αποκαλύπτεται και εμείς, όπως και ό,τι καταλαβαίνουμε, προχωρούμε μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Ένα είναι βέβαιο όμως μέχρι εδώ, και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, ότι η αρπαγή της Εκκλησίας έχει προηγηθεί, γι' αυτό και εμφανίζονται 24 πρεσβύτεροι γύρω από το θρόνο του Θεού, οι οποίοι δοξάζουν και ομολογούν ότι εσύ εσφάγεις και ηγόρασες ημάς εις τον Θεόν δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής, γλώσσης, λαού και έθνος. Είτε λοιπόν τώρα ο Λευκός Ύπος είναι ο Λόγος του Θεού, είτε είναι ο Αντίχριστος, καθένας μπορεί να έχει άποψη, αλλά και αν υπάρχει διαφορετική άποψη σε κάποιον από μας, δεν μας επηρεάζει καθόλου στο να συνεχίζουμε να μελετάμε το Λόγο του Θεού και δεν επηρεάζει καθόλου τη σωτηρία μας, αλλά και τον αγιασμό μας και την καθαρότητά μας στο Λόγο του Θεού. Στη συνέχεια, το αρνίον ίνιξε την δευτέραν σφραγίδα και το δεύτερον ζώο, λέγει προς τον Ιωάννη, έλα τώρα να δεις τι σημαίνει η δεύτερη σφραγίδα, τι θα γίνει όταν το αρνίον των εσφαγμένων θα αποσφραγίσει τη δεύτερη σφραγίδα. Από εδώ και πέρα αρχίζει να αποκαλύπτεται η οργή του αρνίου επάνω στην ανθρωπότητα. Καθώς είναι γεγραμμένο, αυτό μας αφορά απόλυτα. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν οι καρδίες σας από κρεπάλης. Διαβάζω από τη σελίδα 928 αυτό το οποίο είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και αφορά όλους εμάς. Σελίδα 928, κεφάλαιο ΚΑ, εδάφιο 34. Προσέχετε εσείς οι μαθητές του Χριστού, τα παιδιά του Θεού. Αυτό μας ενδιαφέρει απόλυτα. Το αν είναι ο Λόγος του Θεού ή ο Αντίχριστος, ο Θεός ξέρει, εκεί θα το μάθουμε κι εμείς.
ό,τι αποκαλυφθεί στη συνέχεια. Προσέχετε δε εις αυτούς μήποτε βαρυνθώσει οι καρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος ημάς, εφημάς ημέρα εκείνη της αρπαγής της Εκκλησίας. Διότι ως παγής θα επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Γι' αυτό αγρυπνείτε, δεόμενοι, εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε στον εαυτό μας, στη διδασκαλία, στον αγιασμό, για να δυνθούμε να εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουνε. Ακόμη ο Κύριος μας στην Αποκάλυψη, μιλώντας στον Άγγελο της Εκκλησίας Φιλαδελφίας, λέγει στη σελίδα 1088 στο κεφάλαιο Γ και στο εδάφιο 10, σελίδα 1088-3, κεφάλαιο 10 εδάφιο, «Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης». Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν να μας φυλάξει, είναι να μας φυλάξει ο Χριστός από την ώρα του πειρασμού που μέλει να δοκιμάσει τους κατοικούντας όλους επί της γης. Γιατί? Γιατί μέχρι τώρα υπάρχει μία πνευματική ισορροπία σε όλη την ανθρωπότητα, όπου αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι ανώτερος από αυτόν που κατοικεί του κόσμου, στον κόσμο. Ο διάβολος δεν μπορεί να εγγύσει μας και μας έχει δώσει ο Χριστός την Εκκλησία, το εννοώ εξουσία, να πατάει πάνω σε όφης και σε σκορπιούς και να μην μπορεί τίποτα να βλάψει αυτούς. Όταν όμως θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, αυτή η πνευματική ισορροπία καταστρέφεται, γιατί φεύγει από τη γη ο κατέχον τώρα, ο έχων την εξουσία, ο έχων την κατοχή, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας που είναι ο Κύριος της Εκκλησίας, καθώς είναι γεγραμμένο, το πνεύμα είναι ο Κύριος. Όταν θα εκβληθεί εκ μέσου εκατέχων τώρα, τότε διαλύεται αυτή η πνευματική ισορροπία στην ανθρωπότητα, πάβει να υπάρχει εξουσία Θεού πάνω στη γη, γιατί δεν υπάρχει πια η Εκκλησία, και τότε λύνονται όλες οι δυνάμεις της κόλασης. Εκείνη η ώρα θα είναι τρομακτική, θα είναι η απόλυτη αλλαγή σε μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπηγε, καθώς το θνητό των μελών του σώματος του Χριστού θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό αφθαρσία, κάτω στη γη θα μείνουν οι άνθρωποι κάτω από το μίσος και τη λύσα του διαβόλου που τρίζει τα δόντια του, γιατί ξέρει ότι πλησιάζει το τέλος του. Αλλά σε αυτή την περίοδο εκφράζεται επί της γης, αποκαλύπτεται επί της γης, ενεργείται επί της γης και η οργή του αρνίου του εσφαγμένου. Και ποτέ μα ποτέ στην ιστορία δεν έχει επιτρέψει ο Θεός την οργή του Θεού να την ζούνε έστω και ένας πιστός. Όταν ο Αβραάμ κάποτε πήγε και του έδειξε ο Θεός τα Σόδομα και τα Γόμορα, του είπε τα καταστρέφω. Και λέει, εάν υπάρχουν στα Σόδομα και στα Γόμορα 50 πιστοί άνθρωποι, θα τους καταστρέψεις μαζί με τους απίστους, 50 δίκαιοι μαζί με τους αδίκους? Και ο Κύριος λέει, όχι, δεν θα καταστρέψω με τους αδίκους τους 50 δικαίους. Αν είναι 40, 30, 20, 10, αν είναι 10 θα τους καταστρέψεις, 10 δίκαιοι μαζί με τους, με το σύνολο των αδίκων? Και ο Κύριος είπε, όχι, ούτε αν είναι 10. Τελικά υπήρχαν οι δύο, ο Λότ και η γυναίκα του, οι κόρες του, οι οποίοι ήσαν δίκαιοι και βασανίζονταν στην δικαία αυτού ψυχήν με αυτό που άκουγαν και έβλεπαν εκεί στον τόπο της απόλυτης αμαρτίας, παράβασης και ανομίας, τους έβγαλε και αυτούς, δεν έμεινε ούτε ένας, και τότε επήλθε η οργή του Θεού, καθώς πυρ και θείον έβρεξε από τον ουρανό και καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα.
αλλά το ίδιο έγινε και παλαιότερα χρόνια, επί την εποχή του Νόε, εν το καιρό του Νόε, όπου υπήρχε ο Νόε, η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του, οι μόνοι δίκαιοι, δικαιωμένοι εκ πίστεως, γιατί επίστεψαν εις το Λόγο του Θεού που είπε ότι σε 120 χρόνια θα καταστρέψω τη γη, γιατί η αμαρτία τους έφτασε ως ουρανού, και θα σωθούν μόνο όσοι εισέλθουν στην Κιβωτό, την οποία εσύ και τα παιδιά σου θα κατασκευάσετε. Κατασκεύασαν, κήρυταν, τελικά δεν εισήλθε κανείς δίκαιος εκ πίστεως. Κανένας δεν πίστεψε. Όσοι πίστεψαν, ο Νόε, η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα τρία και οι νύφες του, αυτοί σώθηκαν. Τώρα έρχεται η τρίτη, που δεν είναι μόνο, αλλά η τρίτη γνωστή, σε όλη τη γραφή θα δούμε ότι υπάρχουν, έχει εκδηλωθεί η οργή του Θεού και έχει βγάλει τους δικαίους. Τώρα έρχεται η μεγάλη εκδήλωσης, έκφρασης, αποκάλυψης οργής του Θεού, που θα αποκαλυφθεί μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και την αποκάλυψη του Αντιχρίστου. Από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος σχεδόν θα διαβάζουμε πώς θα εκδηλώνεται εν συνεχεία η οργή του Θεού, γιατί θα ανοιχτούν οι 7 σφραγίδες, ύστερα θα έρθουν μετά τις 7 σφραγίδες οι 7 σάλπιγγες και εν τέλει οι 7 πληγές και οι 7 φιάλες. Αυτό είναι εν συνεχεία, κρατάει 7 χρόνια περίπου, λιγότερο από 7, γιατί θα συντέμνει ο Θεός το χρόνο, γιατί αν δεν συνέτεμνε το χρόνο δεν θα ζούσε ούτε ένας. Από εδώ λοιπόν και στο εξής, από την δεύτερη σφραγίδα και έπειτα αρχίζει και εκδηλώνεται σιγά σιγά όλο και πιο σκληρά η οργή του Θεού. Το χαρακτηριστικό είναι ότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι τοπικές ταραχές, δεν είναι τοπικές κρίσεις, αλλά είναι στην οικουμένη όλη, όπως διαβάσαμε, ότι θα σε φυλάξω εκ του πειρασμού, εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία πρόκειται να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Το κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν της οργής του Θεού στα 7 χρόνια της Αποκάλυψης είναι η παγκοσμιοποίηση των πληγών, μάλλον οι πληγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και άλλωστε παγκοσμιοποίηση είναι κάτι που ήδη το γνωρίζουμε όλοι. Ήδη οι κρίσεις που υπάρχουν στην ανθρωπότητα βεβαίως δεν είναι οργή Θεού, είναι οι δοκιμασίες, είναι οι οδύνες εγκυμονούσεις, μέχρι να γεννηθεί η νέα η Εκκλησία πρωτοτόκων στον ουρανό. Επίκειται γένα. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να γεννηθούν τα παιδιά του Θεού, καθώς είναι και γραμμένο ότι όλη η κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει, και αν θέλετε να το δούμε και αυτό είναι στη σελίδα 999, 8ο κεφάλαιο και 21 εδάφιο. 20 εδάφιο, 8ο κεφάλαιο ή τα κεφάλαιο, 20 εδάφιο, σελίδα 999, να δούμε την κατάσταση την προ της αρπαγής της Εκκλησίας. Επειδή κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως αλλά δια την υποτάξαντα αυτήν. Ο διάβολος υπέταξε όλη την κτήση προσφέροντας τη ματαιότητα, όπως πρόσφερε στους πειρασμούς του Κυρίου. Του είπε «Να τα βασίλεια όλης της οικουμένης, σε μένα έχουν δοθεί να τα κυβερνώ, εάν με προσκυνήσεις θα χαρίζω». Όλη η κτήση λοιπόν δια τον υποτάξαντα υπετάχθη στη ματαιότητα. Με ελπίδα όμως ότι και αυτή η κτήση όλη θα ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Υπάρχει λοιπόν η κτήση εδώ στη γη, γιατί επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, αλλά υπάρχει και η κτήση στον ουρανό. Και η κτήση στον ουρανό ταλαιπωρείται, καθώς ο διάβολος και ο σατανάς έχει την εξουσία σαν χερούβ επισκιάζων να παρευρίσκεται μετά πάντων των αγγέλων στο θρόνο του Θεού και να κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Υπάρχει δηλαδή, θα τολμούσα να πω ανοήτως, αντιπολίτευση και στον ουρανό, παρόλο
που στον ουρανό πάντοτε γίνεται το θέλημα του Θεού. Αλλά κατηγορεί ο διάβολος, και όπως κατηγόρησε και τον Ιώβ, και ήρθε η κρίση η μεγάλη, η δοκιμασία πιο σωστά, όχι η κρίση, η δοκιμασία του Θεού στον Ιώβ, ο οποίος όμως ενίκησε, και σήμερα πηγαίνει και μας κατηγορεί όλους. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί σήμερα έχουμε έναν υπερασπιστή, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος όταν μας κατηγορεί ο διάβολος, πηγαίνει στον πατέρα του και λέει, άστον, μην τον ακούς, είναι παιδιά μου πλημμένα με το αίμα μου. Είναι αυτός που μας υπερασπίζεται. Λοιπόν, συνεχίζω. Με ελπίδα ότι και αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης του Θεού. Γιατί, επειδή εξεύρωμεν ότι σήμερα όλη η κτήση συστενάζει και συνοδύνει. Έχει τις οδύνες σε εγκυμονούσεις. Μέχρι τώρα περιμένει και αυτή τη γένα. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος και εμείς αυτοί στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματος, δηλαδή την Ανάστασή μας, δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η κατάσταση πριν την αρπαγή. Όλοι οι κτήσεις και όλη η Εκκλησία, όλα τα παιδιά του Θεού, συστενάζουν και συνοδύνουν προσμένοντας την απολύτρωση του σώματός τους, δηλαδή την υιοθεσία, δηλαδή την Ανάστασή τους. Από εδώ λοιπόν και στο εξής, επαναλαμβάνω, από το δεύτερο εδάφιο του έκτου κεφαλαίου και σχεδόν μέχρι το τέλος, θα παρακολουθήσουμε πως εκδηλώνεται, πως περιγράφεται, πως αποκαλύπτεται, πως προφητεύεται η οργή του αρνίου, αλλά και η οργή του Θεού επάνω σε αυτήν την ανθρωπότητα που απέρριψαν τον Ιησού Χριστόν και το λόγο της αληθείας και εξέλεξαν το ψέμα, τη ματαιότητα και τις υποσχέσεις του διαβόλου. Στη δεύτερη λοιπόν σφραγίδα που ανοίγει ο Ιησούς Χριστός για να εκδηλωθεί η οργή του αρνίου, το δεύτερο ζώο λέει «έρχου και βλέπε» και εξήλθεν ένας άλλος ύπος κατακόκκινος, στον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνην από της γης και να σφάξω συναλλήλους και εδόθη σε αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Ένας ύπος λοιπόν κόκκινος και στον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη εξουσία να σηκώσει την ειρήνην επί της γης, που σημαίνει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν δοσμένη από τον Θεό η ειρήνη επί πάσης της γης. Τότε σήμερα ολοκληρώθηκαν οι παγκόσμιοι πόλεμοι σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού για τις οδύνες εγκυμονούσεις και δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος παγκόσμιος πόλεμος, γιατί περιγράψαμε ότι η οργή του αρνίου από εδώ και στο εξής θα αποκαλύπτεται επί παγκοσμίου επίπεδου. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει και δεν θα υπάρξει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας παγκόσμιος πόλεμος είναι γιατί ο Θεός έχει εγκαταστήσει ειρήνη επί της γης. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Κύριος είναι να δώσει εξουσία, να δώσει την ευκαιρία, να του δώσει την ελευθερία του διαβόλου να σηκώσει την ειρήνη επί της γης. Ας μην ξεχνάμε ότι η ειρήνη είναι σύνδεσμος, λέει ο Λόγος του Θεού, να σπουδάζουμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Η ειρήνη είναι το χαρακτηριστικό της ενότητας, της ενότητας του Πνεύματος, της ενότητας του φρονήματος. Είναι προϋπόθεσης για τον αγιασμό και την αρπαγή της Εκκλησίας. Το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Και ο καρπός της δικαιοσύνης είναι ειρήνη και ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού, ειρηνεύεται με τα πάντων ημών. Ο Θεός έχει εγκαταστήσει επί της γης παγκόσμια ειρήνη και ο Χριστός μας έχει δώσει λέγοντας την ειρήνη τη δική μου σας δίνω, όχι την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που φυλάει την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας και τα διανοήματά μας.
Εάν δεν έχει υπάρξει ειρήνη του Θεού μέσα μας, στη ζωή μας, τότε υπάρχει πόλεμος, υπάρχει ταραχή, υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, μας δείχνει την οδό της ειρήνης του Θεού. Λέγει στην επιστολή του προς Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος, «Μη μεριμνάτε, μην αγωνιάτε, μη φοβόσαστε για κανένα πράγμα. Δεν θα σας ωφελήσει η συνεχής ανήσυχη σκέψη και συνεχής φροντίδα για τα ζητήματα που σας απασχολούν. Δεν μπορείτε να τα λύσετε. Αν εφεμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν, δεν μπορείτε να δώσετε λύσεις στα προβλήματά σας. Εάν υπάρχουν προβλήματα που πραγματικά σας ταλαιπωρούν, φεύγετε από την αγωνία και την προσπάθεια εσείς να τα λύσετε και μπέστε μέσα στο ταμείο σας. Και εκεί, αφού ετοιμάσετε την καρδιά σας, μετανοήσετε, εξομολογηθείτε στο όνομα του Χριστού όλα τα αμαρτήματά σας στον Πατέρα σας που αποκαλύπτεται στο ταμείο σας εν το κρυπτό και υπόσχεται να σας ανταποδώσει εν το φανερό. Και αφού περιγράψετε όλα τα ζητήματά σας μετευχαριστίας προς τον Θεό δια της δεήσεως και της προσευχής, τότε η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, κάθε λογική, κάθε επιχείρημα, θα διαφυλάξει την καρδιά σας πρώτον και τα διανοήματά σας δεύτερον δια του Ιησού Χριστού. Θα έλθει δηλαδή και θα κυριαρχήσει στη ζωή σας η ειρήνη. Και εφόσον υπάρχει ειρήνη, θα μπορέσει να έλθει η ενότητά σας με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Όσο υπάρχει ταραχή, φόβος, αγωνία, σκέψεις, ανησυχίες, δεν μπορείς να έρθεις σε ενότητα με το σύνδεσμο της ειρήνης με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Δεν μπορείς. Πρέπει να έρθει η ειρήνη του Θεού να τακτοποιήσει την καρδιά σας με όλες τις ανησυχίες της και το μυαλό σας με όλες τις σκέψεις, και τότε θα είσαστε ενωμένοι με το Θεό και θα μπορεί ο Θεός να συνεχίσει το έργο του. Ο Αντίχριστος λοιπόν, ο διάβολος και ο Σατανάς, στην πρώτη ευκαιρία ελευθερίας, αφού φεύγει η εξουσία του Πνεύματος του Αγίου επί της γης, στην πρώτη δυνατότητα ελευθερίας, το πρώτο που κάνει είναι να αφαιρέσει την ειρήνη από την ανθρωπότητα. Αυτήν την οποία ο Θεός έχει εγκαταστήσει γιατί? Για το κήρυγμα του Ευαγγελίου των εσχάτων ημερών. Όταν ήρθε ο Χριστός στη γη, ο Θεός είχε τακτοποιήσει πλήρως την ανθρωπότητα. Είχε δημιουργήσει μία ενιαία κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο, το γνωστότατο κόσμο. Υπήρχε μία περίοδος παγκόσμιας ειρήνης. Επιβληθήσα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τότε. Υπήρχε μία γλώσσα ελληνική, σε όλη τη γνωστή οικουμένη. Υπήρχε σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη, μία συναγωγή των Εβραίων που κηρύττει το νόμος του Μωυσή. Και τέλος, μέσα από τη συναγωγή και μέσα από τους Εβραίους υπήρχε μία ελπίδα του ερχομού του Μεσσία. Σε αυτή την κατάσταση που ο παντοδύναμος Θεός δημιούργησε για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, κηρύχθηκε με μεγάλη επιτυχία. Και μέσα σε μια γενιά, σε 40 περίπου χρόνια, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και πιστεύθηκε στα έθνη ο Χριστός σε όλη τη γνωστή τότε οικουμένη. Το ίδιο έχει κάνει ο Θεός τώρα και στις έσχατες ημέρες. Μία παγκόσμια ειρήνη με ελευθερία πρόσβασης από κράτους σε κράτους, σχεδόν χωρίς σύνορα, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλο τον κόσμο. Και τώρα μπορεί να μην υπάρχει μία γλώσσα, αν και υπάρχει, θα τολμούσα να πούμε, η αγγλική γλώσσα, αλλά υπάρχει η επικοινωνία, η άμεση μέσα από την τρομακτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, που όλοι ξέρουν τα πάντα άμεσα.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Θεός έχει εγκαταστήσει παγκόσμια ειρήνη, παρόλο που θα υπάρχουν κατά τόπους ταραχές, επαναστάσεις, κρίσεις, κοινωνικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, αδιέξοδα πιο σωστά, που είναι και τα σημεία των εσχάτων ημερών, κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά, φυλετικά, περιβαντολογικά, παντού αδιέξοδα. Αλλά ένα χαρακτηριστικό, παγκόσμιος ειρήνη, την οποία σαν πρώτο έργο του ο διάβολος έρχεται να τη σηκώσει. Με αποτέλεσμα σε όλη τη γη να σφάζουν ο ένας τον άλλον. Θα τολμούσα να πω ότι δεν είναι παγκόσμιος πόλεμος, που δεν είναι, όχι θα τολμούσα, δεν είναι παγκόσμιος πόλεμος, αλλά είναι η περιγραφή πάρα πολύ ωραία του κοινωνικού κράχ, όπως λέγουν σήμερα οι επιστήμονες, όταν οι κρίσεις θα οδηγήσουν στην έλλειψη διακυβέρνησης των λαών. Είναι αυτό που φοβόντουσαν, τώρα το φοβόνται λιγότερο, δεν έχει αποκλειστεί, αλλά έχει περιοριστεί πολύ, το κοινωνικό κράχ στην Ελλάδα, το οποίο θα ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, που θα ήταν τρομακτικό. Οι γνώστες μίλαγαν για ανθρωπιστική καταστροφή. Γιατί οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν σαν κράτος να αγοράσουν καύσιμα, να διαθέσουν καύσιμα, άρα δεν θα υπήρχε συγκοινωνία, δεν θα υπήρχε αστυνομία, δεν θα υπήρχε ηλεκτρισμός κατά πάσα πιθανότητα ή περιορισμένος. Άρα δεν θα υπήρχαν τρόφιμα. Αυτό κατά κάποιο τρόπο έχει συμβεί στην Αργεντινή κάποια περίοδο. Τότε δημιουργούνται συμμορίες ανεξέλεκτες και γίνεται πια ο νόμος της ζούγκλας, που ο ισχυρότερος τρώει τον λιγότερο ισχυρό. Φαίνεται ότι αυτή η δεύτερη σφραγίδα, γιατί δεν είναι μεταξύ κρατών, δεν είναι πόλεμος παγκόσμιος, αλλά λέει η Γραφή θα σφάξουν αλλήλους. Και πράγματι οι μελετές Γραφής το περιγράφουν, αλλά και εγώ το καταλαβαίνω έτσι, ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο κοινωνικό κράχ. Καθώς εδόθη εις τον καβαλάρι του κόκκινου ύπου μάχαιρα μεγάλη. Και τούτο είναι αποτέλεσμα του ότι ο Θεός έδωσε την άδεια στο διάβολο να κάνει αυτό που θέλει πρώτα απ' όλα, να σηκώσει την ειρήνη επί της γης. Αυτό για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα επί προσωπικού σχεδόν επίπεδου, σκεφτείτε μια οικογένεια άγια, ευλογημένη, πατέρας, μητέρα, παιδιά, και ξαφνικά ενώ βρίσκονται σε ειρήνη, σε αγιασμό, σε ευλογία, να σηκώσει κάποιος, ομιγέννητο, την ειρήνη από αυτή την οικογένεια. Πόσο τρομακτική θα είναι η αλλαγή. Να τρώγονται, όπως λέγεται, ο άντρας με τη γυναίκα μπροστά στα παιδιά. Οπότε εκδηλώνεται αυτός ο θυμός και στα παιδιά, και αυτή η οικογένεια το πρώτο πράγμα που έχει να απολαύσει, εκτός από τη δυστυχία, το ξύλο, την ταλαιπωρία, πρώτο πράγμα που έχει να απολαύσει είναι τη διάλυση, που είναι και ο σκοπός του διαβόλου. Ο Χριστός προσεύχεται, «Πάτερ, κάμε αυτή να είναι εν, καθώς εμείς είμαστε εν». Ο διάβολος τη λέει, «Χώρισέ τους, να μην μπορούν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, να μην μπορούν να αγαπάνε ο ένας τον άλλον, διαλύεται ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι αγάπη, και από εκεί και πέρα υπάρχει καταστροφή. Καταστροφή του μίσους, η καταστροφή του χωρισμού, η καταστροφή της έλλειψης ειρήνης. Απαραίτητα, αδελφοί αγαπητοί, στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή, να ζητούμε την ειρήνη. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και ύστερα τον αγιασμό, γιατί χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει αγιασμός. Και ύστερα τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Πώς αντιμετωπίζεται η απομάκρυση της ειρήνης
από μια οικογένεια, από μια εκκλησία, από μια ομάδα ανθρώπων, από μια ενότητα ανθρώπων, με τη χάρη του Χριστού, με την ταπείνωση, να βρούμε χάρη από το Θεό δια της προσευχής. Εάν η οικογένεια έχει την καλή αυτή συνήθεια, τη βεβαιωμένη από το Λόγο του Θεού κάθε βράδυ, να γονατίζουν αγκαλιασμένοι, να προσεύχονται στο Θεό, να τον δοξάζουν, μα κάθε βράδυ, όλοι μαζί, πατέρας πρώτα, η μητέρα μετά, το μεγάλο παιδί το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, όσο και μικρονάνε, να προσεύχονται, να ακούνε όλοι μαζί, να ακούνε τα παιδιά την προσευχή του πατέρα, να ακούνε τα παιδιά την προσευχή της μάνας, να ακούνε τα παιδιά και οι γονείς την προσευχή του πρώτου παιδιού, να ακούνε όλοι την προσευχή του δεύτερου παιδιού. Εκεί ονειδίζεται ο διάβολος, φεύγει ο διάβολος και έρχεται ο Χριστός που είναι ο άρχον της ειρήνης. Άρα η ειρήνη είναι απαραίτητη πρώτα στην καρδιά μας, να φυλάξει δια της ειρήνης του ο Θεός την καρδιά μας και τα διανοήματά μας δια του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, στην οικογένειά μας απαραίτητη ειρήνη, την οποία διεκδικούμε, εξητούμε, κυνηγάμε την ειρήνη, που είναι σύνδεσμος που αποφέρει ενότητα και μάλιστα ενότητα Πνεύματος Αγίου, φρονήματος, νοοτροπίας. Αλλά είναι και απαραίτητη η ειρήνη να τη ζητάμε μέσα στην Εκκλησία. Πάντοτε, αδερφοί, όταν προσευχόμαστε για την Εκκλησία, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ζητάμε είναι την ειρήνη του Χριστού ανάμεσά μας, για να είμαστε συνδεδεμένοι, να έχουμε τη δυνατότητα να μας κάνει ο Θεός ένα. Οι αντιθέσεις, οι αντιπαλότητες, οι ανταγωνισμοί, οι φιλοδοξίες, οι ματαιοδοξίες, το συμφέρον, οι ετεροδιδασκαλίες, οι νεωτερισμοί, είναι αυτοί που καταστρέφουν την ειρήνη, και όταν καταστραφεί η ειρήνη έρχεται χώρισμα. Εμείς όμως θέλουμε την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου δια του συνδέσμου της ειρήνης, και να μας κάνει ο Θεός ένα, τετελειωμένους εις ένα, με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Από εδώ και πέρα, αδερφοί αγαπητοί, τις έσχατες αυτές οι μέρες που έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του και μας προετοιμάζει εις αγιασμόν καθαρότητα για να είμαστε έτοιμοι εκείνη την μέρα, βασικό χαρακτηριστικό είναι και πάντα θα παραμένει η ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή του προς Ρωμαίους: «Σας παρακαλώ, αδελφοί, να προσέχετε μέσα στην Εκκλησία τους ποιούντες και τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθατε, και απομακρύνεστε από αυτόν». Όταν βλέπετε ανθρώπους που ποιούν διχοστασίες και σκάνδαλα εναντίον της διδαχής του Λόγου του Θεού, της υγιένουσας διδασκαλίας, η προτροπή, η εντολή του Χριστού είναι απομακρύνεστε από αυτούς. Δεν είναι να παίζουμε. Με το Θεό δεν μπορεί να παίζει ο καθένας. Ό,τι αν σπέρνεις, αυτό θερίζεις. Αν σπείρεις στη σάρκα, θα θερίσεις φθορά. Και στη σάρκα είναι η διχοστασία, είναι οι ετεροδιδασκαλίες, είναι οι αιρέσεις, είναι οι ανταγωνισμοί, είναι οι φιλοδοξίες, οι ματαιοδοξίες, το κέρδος και άλλα πολλά. Απομακρύνεστε από τον τιούτον, γιατί αυτοί, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, δεν δουλεύουν τον Κύριο όπως λένε ή όπως νομίζετε, αλλά τον εαυτό τους δουλεύουν, και διαλόγων καλών και κολακευτικών, που είναι το μυστικό τους, είναι η πρακτική τους, είναι η νοοτροπία τους, είναι η πολιτική τους,
με λόγων, διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατούν τις καρδιές των ακάκων. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να μην αποσυρθεί ποτέ η ειρήνη από την καρδιά μας, από τις οικογένειές μας, την εκκλησία αυτή που μας πρόσθεσε ο Κύριος και από την εκκλησία σε όλη την Ελλάδα. Ο Θεός να μας φυλάει, είναι έργο του διαβόλου. Το πρώτο έργο από εκεί ξεκινάει. Θα ξεκινήσει ο Αντίχριστος, από εκεί ξεκινάει και ο διάβολος. Να σηκώσει την ειρήνη από τη γη. Ζητείτε λοιπόν την ειρήνη με τα πάντων, όσο το αφημών και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Αμήν.